να μεταφέρω για ακόμα μια φορά την αλληλεγγύη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΛΑΠ απέναντι σε αυτόν τον αγώνα που δίνουν οι πάσχοντες με νοσοκομειακή αναιμία και οι οικογένειές τους. Και πραγματικά απέναντι σε αυτόν τον αγώνα στεκόμαστε και με θαυμασμό και για την αντοχή που έχουν δείξει και οι ίδιοι ασθενείς που πέρα από τον αγώνα που δίνουν μια ζωή έχουν αντιμετωπίσουν και την έλλειψη του αυτονόητου και για τον αγώνα που δίνουν οι οικογένειες και οι γονείς. Και καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούσε να είναι αλλιώς, γιατί πρόκειται για την ίδια τη ζωή του ασθενή, την ίδια τη ζωή των παιδιών σας. Απέναντι όμως σε αυτόν τον αγώνα στεκόμαστε και με ένα θυμό, γιατί ενώ έχουμε προειδοποιήσει τι σημαίνει υπομετάχυση για την ποιότητα της ζωής, για την ίδια τη ζωή, μάλλον προσκρούμε σε όλα κοφεύοντα. Και πραγματικά είναι κρίμα και μας λυπεί το γεγονός ότι το 2024, που η τεχνολογία και η επιστήμη έχει μια αλματώδη ανάπτυξη, αυτό να στέκεται εκ διαμέτρου αντίθετο με το επίπεδο ποιότητας της υγείας του ασθενή. Και μιλάμε για μια νόσο που με τη σωστή πρόληψη, με τη σωστή θεραπεία, θα μπορούσε να προσφέρει μια καλή ποιότητα, μια φυσιολογική ποιότητα στους ασθενείς τους συγκεκριμένους. Εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε τη λογική του πάμε και όπου βγει, του έτσι είναι, το ότι δεν υπάρχουν μονάδες αίματος να δοθούν, γιατί δεν είναι αυτή ακριβώς η λογική που στέκει. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν ευθύνες. Γιατί το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη στο αίμα, το γεγονός ότι υπομεταγγίζονται εκατοντάδες ταπέδων και σε άλλα νοσοκομεία, είναι άμεσα συνδεδεμένο και με τη βαριά υποστελέχωση και με τη βαριά υποχρηματοδότηση και με το σμπαράλιασμα που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Υπάρχει λύση και την έχουμε πει και στον Υπουργό Υγείας και σε κάθε κυβερνήσει. Και λύση για μας είναι η γενναία χρηματοδότηση και αυτού του νοσοκομείου και όλων των νοσοκομείων. Η λύση για μας είναι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Η λύση για μας είναι να λειτουργούν οι αιμοδοσίες σε όλα τα νοσοκομεία πρωί, απόγευμα και να μην είναι σε στενά χρονικά περιθώρια. Η λύση για μας είναι η ενημέρωση και η καλλιέργεια της αλληλεγγύης. Θέλω να σας πω ότι είμαστε σε μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο. Με όσους στερούν το αίμα από αυτούς που το δικαιούνται, είμαστε σε μέτωπο. Με όσους στερούν το κρεβάτι από τον ασθενή, έχουμε μέτωπο. Με όσους στερούν το δικαίωμα του ασθενή να χειρουργηθεί δωρεάν την ώρα που πρέπει, έχουμε μέτωπο και θα μας βρουν απέναντί τους. Και να φέρω και μια έτσι εμπειρία, γιατί εντάξει, αύριο είναι και απεργία και γίνει πολύ μεγάλος δώρος. Να ξέρετε ότι παρόλες τις φανφάρες που έχουν ρίξει, το ζήτημα με τα απογευματινά χειρουργεία δεν περπατάει. Γιατί οι συνάδελφοι είμαστε αντίθετοι. Γιατί οι συνάδελφοι διατηρώνουμε την αντίθεσή μας. Γιατί υπάρχουν γιατροί και νοσηλευτές και προσωπικό που θέλουμε να κοιτάμε τον ασθενή μέσα στα μάτια.